πρώτη ένδειξη για το τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου 2018 στο εξοχικό των Πεύκων, όπου φέρεται να βιάστηκε η μετέπειτα αγρίως δολοφονηθήσα 29χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελένη το Παλούδι του Ιωάννη, έδωσαν στην ανακρίτρια Ρόδου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενήργησαν επιτελείς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε πιστήρια που συνέλεξαν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ροδίτικης εφημερίδας Δημοκρατική, παρά τα όσα είδαν στο φως της δημοσιότητας από τις εργαστηριακές εξετάσεις, βρέθηκαν αποτυπώματα από την αριστερή παλάμη του 19χρονου Αλβανού κατηγορούμενου στην βάση Σιδερόστρα, στην οποία βρισκόταν το σίδερο, για το οποίο οι δύο κατηγορούμενοι διαφωνούν για το ποιος το ανέλαβε και το ποιος το χρησιμοποίησε για να πλήξει στο πρόσωπο με σφοδρότητα το θύμα. Πιθανολογείται και αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, αλλά προφανώς και με τη λήψη συμπληρωματικών απολογιών από τους κατηγορούμενους ότι ο 19χρονος έθεσε το αριστερό του χέρι στη σιδερόστρα και ανέλαβε με το δεξί το σίδερο.